Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς είναι η κίνηση στην αγορά της περιφερειακής ενότητας της Φλόρινας. Συνδεόμαστε με τον ποταμό Σακουλέβα, Σάββα Σαπαλίδης, πρόεδρος του επιμελητηρίου της Φλόρινας. Τον καλησπερίζουμε και τον φιλοξενούμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του West. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχουμε. Καλησπέρα κύριε Βαγκατσά, σε εσάς, τους τηλεθεατές σας, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα. Σας βλέπουμε στο ποτάμι της Φλόρινας, σήμα κατά τεθέν για την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Δώστε μας λίγο το κλίμα, κύριε πρόεδρε, πώς είναι η κίνηση στην αγορά της Φλόρινας, έχει έρθει η ανάσα, κινείται σε θετικούς ρυθμούς, τι λένε οι συνάδελφοί σας επιχειρηματίες? Είναι πολύ καλύτερα από πέρσι, καμία σχέση λοιπόν. Φυσικά δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουμε μεγάλη κίνηση στον τομέα των τροφίμων πρώτης ανάγκης, αλλά και τα καταστήματα ένδυσης υπόδυσης κινήθηκαν και αυτά με ικανοποιητικούς ρυθμούς. Όχι στο στόχο που έχουμε βάλει, αλλά όπως σας είπα και πριν, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια του COVID, αλλά και της ύφεσης. Κάτι φαίνεται σιγά σιγά να αλλάζει. Φυσικά τα μεγάλα προβλήματα ρευστότητας που έχει ανάγκη επιχειρηματικότητα για να μπορέσουν να φτάσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του σχεδίου δίκαιης μετάβασης όπως είναι το ΕΣΠΑ. Θέλουμε ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μπορούν όλοι οι συναδελφοί μας και να χρωστάνε να μπουν στα εργαλεία αυτά για να μπορέσουν πραγματικά να επανεκκινήσουν και να δυναμώσουν τις επιχειρήσεις τους. Μάλιστα. Όλες αυτές τις μέρες, επειδή είμαστε στην περίοδο του Πάσχα, διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και έχουμε την κορύφωση, τι σας λένε οι συνάδελφοί σας για την αγορά και τα εμπόρια καταστήματα και τα κρεοπουλία και το καλάθι της νοικοκυράς? Πώς είναι η κατάσταση στην Φλόρινα, κύριε πρόεδρε? Η κατάσταση είναι, σας είπα, αρκετά καλή, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά στα τρόφιμα και στο καλάθι, αλλά και στα τρόφιμα και στα είδη ένδυσης υπόδυσης κινήθηκε και κινείται πάρα πολύ καλά, σε ικανοποιητικά επίπεδα. Σε λίγο πιο κάτω κινούνται τα είδη ένδυσης υπόδυσης, αλλά και αυτά, σας είπα, είμαστε σε πολύ καλούς ρυθμούς. Αυτό που χρειάζεται επιχειρηματικότητα είναι πλέον στα νέα εργαλεία, όπως σας είπα και πριν, να μπορούν οι συνάδελφοί μου να μπορούν να κάνουν χρήση αυτών των εργαλείων, μια και μιλάμε για την δίκαιη μετάβαση, για την απαλλαγή από τον άνθρακα. Έχουμε λοιπόν τα εργαλεία, θέλουμε τον τρόπο για να μπορούν οι συνάδελφοί μας να τα χρησιμοποιήσουν. Πάντως, η εικόνα της αγοράς μπορώ να πω ότι είναι καλή. Είμαι από τους ανθρώπους που βλέπουν το ποτήρι πάντα μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Σας είπα, δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Υπάρχει τουριστική κίνηση τώρα, γιατί η Φλόρινα είναι μια περιοχή και με πάρα πολλά έθιμα, ήθη και έθιμα, ειδικά την περίοδο του Πάσχα, λένε και ένα σήμα κατά θέν. Υπάρχει κίνηση, σας βλέπουμε στο ποταμό Σακουλέβα. Τι σας λένε οι επιχειρηματίες του χώρου της εστίασης? Εσείς είστε εκεί κοντά στο φίλο σας, τον γνωστό επιχειρηματία της Φλόρινας με το καφέ Bar Rivo, τον κύριο Βαγγέλη Τσέκαρη. Υπάρχει κίνηση, τι σας λένε, κύριε πρόεδρε, οι συνάδελφοί σας εκεί? Τα καφέ είναι γεμάτα, τα εστιατόρια είναι γεμάτα, τα ξενοδοχεία επίσης είναι γεμάτα. Αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να δυναμώσουμε ιδιαίτερα τα ξενοδοχεία, γιατί είναι λαβωμένο το τουριστικό κομμάτι στη Φλόρινα και έχουμε αρκετά λουκέδα σε ξενοδοχεία. Πάντως αυτά που είναι στην πόλη μέσα αλλά και στην περιφέρεια της ενότητας Φλόρινας είναι και αυτά γεμάτα. Το τριήμερο λοιπόν είναι full όλα τα ξενοδοχεία με πληρότητα 100%. Και έχουμε και επισκέπτες αυθημερών από τις γειτονικές περιοχές. Άρα... Αλλά και από την γειτονική χώρα, το μοναστήρι, από δίπλα από την Βόρεια Μακεδονία, έχουμε πολύ κόσμο. Ναι, υπάρχει κόσμος και από τα Σκόπια που έρχονται και από τις γειτονικές χώρες. Στείλτε μας τις ευχές σας τώρα, γιατί σας βλέπω ικανοποιημένο και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, κύριε πρόεδρε, για την περιοχή της Φλόρινας και όχι μόνο. Η επιχειρηματικότητα πρέπει πάντα να στέλνει μηνύματα αισιοδοξίας. Οι επιχειρηματίες επιχειρούν για καλύτερες μέρες, για θέσεις εργασίας. Εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο και στους πολίτες μου της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, με υγεία, ευημερία και μία ευχή να μην μεταναστεύσει κανείς, να γυρίσουμε
όλοι οι νέοι άνθρωποι και όλοι όσοι φύγαν από την περιοχή, ώστε η περιοχή να αποτελέσει πραγματικά την αιχμή του δόρατος στην ανάπτυξη της ανάπτυξης, όχι μόνο της περιφερειακής ενότητας Φλωρίνας, όχι μόνο της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και ολόκληρη της χώρας. Έτσι ακριβώς. Και μην ξεχνάμε και κάτι, κύριε Πρόεδρε, γιατί έχετε επενδύσει σε αυτό. Στηρίζουμε και τα τοπικά προϊόντα της περιοχής. Μην το ξεχνάμε. Πολλές και τεράστιες δράσεις του επιμελητηρίου της Φλώρινας για τη στήριξη των τοπικών προϊόντων. Πάντα στηρίζουμε τοπικά προϊόντα, δίνουμε θέσεις εργασίας σε δικούς μας ανθρώπους, συμβάλλουμε στο ΑΕΠ του τόπου μας. Μάλιστα. Καλή Ανάσταση, κύριε Πρόεδρε, και καλά Πάσχα σε όλους τους Φλωρινιώτες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.